Ξέτος συνεχίζει τα γυρίσματά του στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών και έχει καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Σάλη, συγγραφέα γνωστό, ο οποίος έχει βγάλει το καινούργιο του μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Αγγελάκη με τίτλο «Συγγνώμη που αργά σε αγάπησε», έτσι με πολύ νόημα ο τίτλος νομίζω. Πάμε να δούμε λίγα λόγια για τους πρωταγωνιστές του βιβλίου, αλλά και να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη αγάπη εδώ πέρα, στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο, καταρχάς, «Συγγνώμη που αργά σε αγάπησα», θα το χαρακτήριζα με τρεις λέξεις: ένα ερωτικό, περιπετειώδες και συνάμα φιλοσοφικό μυθιστόρημα. Είναι ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα, αλλά πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος είναι ένας Ιταλός επιστήμονας, ο Ρομπέρτο. Η ιστορία του μυθιστορήματος διαδραματίζεται στην Ιταλία και θα εξηγήσω γιατί έδωσα με δύο λόγια αυτόν τον τίτλο «Συγγνώμη που αργά σ' αγάπησα» στο βιβλίο μου. Ο Ιταλός λοιπόν αυτός επιστήμονας σε κάποιο σημείο της ιστορίας προς το τέλος γράφει ένα γράμμα στη γυναίκα του όταν πολύ αργά συνειδητοποιεί πως είναι εκείνη η αδελφή ψυχή που μια ολόκληρη ζωή αναζητούσε. Mm. Αυτό το γράμμα λοιπόν τελειώνει με τη φράση «Συγγνώμη που αργά σ' αγάπησα». Στις 23 Μαΐου λοιπόν έγινε η παρουσίαση στον Πολυχώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με εξαιρετικούς καλεσμένους και ομιλητές. Να πούμε δύο λόγια για την παρουσίαση. Βέβαια, ναι. Αυτό ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός που θα το ονόμαζα ένα φιλοσοφικό σόου σαν και αυτά που παρουσιάζω στην Ιταλία. Περιλάμβανε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου μου μια λογοτεχνική και συγχρόνως καλλιτεχνική βραδιά. Λογοτεχνική βραδιά από την άποψη ότι συμμετείχαν άνθρωποι από τον κόσμο των γραμμάτων και της τέχνης, όπως είναι η Άντζελα Γκερέκου, ο Βαΐτσης Αποστολάτος και ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Λιάνης και εγώ στο τέλος που σαν ομιλητής συγγραφέας του βιβλίου. Επίσης η καλλιτεχνική βραδιά ερμήνευσε κάποια ποιοτικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, η γνωστή τραγουδίστρια Λένα Αλκαίου, ο πολύ γνωστός βαρύτονος Κωνσταντίνος Καριώτης και η Μπέση Μάλφα, εκτός από ηθοποιός, ανέδειξε και το ταλέντο της στο τραγούδι που ερμήνευσε και αυτή ένα ευαίσθητο τραγούδι. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα πάνε? Πολύ ωραία ερώτηση. Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ένα σεβαστό ποσό από τις πωλήσεις του βιβλίου εδόθη στην Ένωση Γονέων, στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, που είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διαβάζω και το πιστόφυλλο. Ο Ρομπέρτο, καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολη, επισκέπτεται μια μέρα την εξοχική κατοικία ενός φίλου του συγγραφέα στο Σορέντο. Του αποκαλύπτει ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια και εκδηλώνει την επιθυμία να του γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του. Ο συγγραφέας, γοητευμένος από όσα του εξιστόρισε εκείνος, παραμέρισε τις αρχικές του αμφιβολίες όταν κατάλαβε πως ο Ρομπέρτο θα μπορούσε να γίνει επάξια πρωταγωνιστής ενός περιπετειώδους ερωτικού και φιλοσοφικού μυθιστορήματος. Το «Συγγνώμη που αργά σ' αγάπησα» αφηγείται τα αμαρτωλά χρόνια της εφηβείας του Ρομπέρτο, την ανέμελη ζωή του παρέα με το παιδικό του φίλο Πάολο, αλλά και τις συναισθηματικές διαταραχές του εξαιτίας μιας πολύχρονης κατάθλιψης που τον βασάνιζε. Μετά από πολλές απογοητεύσεις, οραματίζεται μια καινούργια ζωή και αρχίζει ένα εσωτερικό ταξίδι για την αναζήτηση της ευτυχίας. Ο Ρομπέρτο ονειρεύεται να συναντήσει μια μέρα τη γυναίκα της ζωής του, την αδελφή ψυχή. Μετά από πολλές ερωτικές περιπέτειες, θα παντρευτεί την Αντωνιέτα, πρώην ερωμένη του κολλητού του φίλου Πάολο, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Μαζί της θα γνωρίσει τελικά την αληθινή αγάπη και τη χαρά της ζωής. Προσκαλούμε λοιπόν τους τηλεθεατές μας να το διαβάσουν, γιατί πρόκειται μια μεγάλη αγάπη, ναι. Θα κάνω ένα επίλογο για να τελειώσουμε, ότι μέσα από αυτό το βιβλίο θέλω να πιστεύω ότι ο κάθε αναγνώστης θα βρει κάποια δικά του χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία ταυτίζονται με τους χαρακτήρες των ηρώων του πολυπρόσωπου αυτού μυθιστορήματος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξη, κύριε Σάλη. Να είστε καλά.